Στον Εύρο, στο Καστελόριζο, αποδείξαμε ότι αν ο Ερντογάν εννοεί ότι λέει μία φορά, εμείς το εννοούμε χίλιες, λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Πέτρος Χιούσιουρας, ένας εκ των κατεξοχήν ειδικών επί των θεμάτων του δικαίου της θάλασσας. Η Γερμανία με το τηλεφώνημα Μέρκελ διέσωσε τα προσχήματα για τον Ερντογάν και την Τουρκία, συνεχίζει ο καθηγητής, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι μία πολύ σπουδαία νίκη της Ελλάδος που πέρασε απαρατήρητη. Παρουσιάζει με ακρίβεια όλη την αλήθεια για τη μεγάλη νίκη του ελληνικού στόλου έναντι του τουρκικού. Σύμφωνα με το Σάβα Βλάση και το Δούριος, τρεις είναι οι υποψήφιες εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν την προμήθεια των νέων τυφεκίων ελεύθερου σκοπευτή για τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και των τριών κλάδων. Έχουν καταθέσει φακέλους δικαιολογητικών η Ισραηλινή Israel Weapon Industries, η Βρετανική Steel Core Designs και η Αμερικανική Barrett Firearms MFG. Ο διαγωνισμός αφορά 119 τυφέκια ελεύθερου σκοπευτού και νέα οχήματα θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν οι δυνάμεις μας. Σύμφωνα με το newsauto.gr, μόλις λυθεί το θέμα της Ελβό, είναι κοντά η επίλυσή του. Αναμένεται η εταιρεία να κατασκευάζει στρατιωτικά οχήματα, οχήματα ειδικού τύπου αλλά και πολιτικά οχήματα. Αυτά θα εξοπλίζουν τις στρατιωτικές και αστυνομικές μας δυνάμεις. Από αυτό το κανάλι αναφερόμαστε συχνά στις θέσεις των ειδικών, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες καθηγητές και στρατιωτικούς. Η απέναντι πλευρά παρουσιάζει κάποιες θέσεις οι οποίες είναι τελείως αντίθετες όχι μόνο απέναντι στην επιστήμη και την διεθνή νομοθεσία, αλλά και την κοινή λογική. Έτσι, ο Τούρκος καθηγητής Ιρφάν Καλά Ουλγκέρ αναφέρει ότι το Καστελόριζο είτε πρέπει να μην έχει καθόλου επίρρεια και δικαιώματα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα ή μειωμένα. Οι αποφάσεις και η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης περιλαμβάνουν σχόλια κατευθυντήριου χαρακτήρα ως προς τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και στο πλαίσιο αυτών το Καστελόριζο δεν μπορεί να έχει δικαίωμα για περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας κατά την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, υποστηρίζει ο καθηγητής. Φυσικά αγνοεί και το διεθνές δίκαιο αλλά και το γεγονός, όπως σας έχουμε παρουσιάσει σε χάρτες, των γαλλικών και βρετανικών νησιών που είναι κατάσπαρτα στην Ιδρώγειο, τα οποία έχουν όλα τα δικαιώματα σε ΑΟΣ.